και ελπίζω να σας φανεί χρήσιμη, ενδιαφέρουσα και ωφέλιμη. Ευτύχη, όταν είσαι έτοιμος, σε ακολουθώ. Τέλειο vlog. Μπαϊάκης Αγγελάκης. Γεια, Ευτύχης εδώ. Βρίσκομαι πλάι στον κύριο Άκη Αγγελάκη, μεγάλη μου χαρά και τιμή που θα κάνουμε ένα YouTuber meeting διαφορετικό από τα άλλα που έχουμε συνηθίσει. Είναι ένας πρωτοπόρους επιστήμονες δασκάλους σε θέματα προσωπικής ανάπτυξης και προσωπικής και επαγγελματικής επιτυχίας στην Ελλάδα. Και χαίρομαι πολύ, κύριε Αγγελάκη, που θα κάνω αυτό το βίντεο. Καλά τώρα, χαίρεσαι. Τόσα χρόνια γνωρίζομαι. Ναι, γνωριζόμαστε χρόνια. Πολύ καλός φίλος και συνεργάτης και νομίζω ότι αυτό το meeting θα έχει πολλά πράγματα να μεταδώσει στον κόσμο. Όχι απλώς να μάθουμε 2-3 πράγματα για εσάς, αλλά και χρήσιμα πράγματα για τον κόσμο που βλέπει. Μακάρι, το εύχομαι, γιατί ευτύχη η καιρή είναι περίεργη, απρόβλεπτη, δύσκολη. Και να σου πω κάτι. Μέσα από τη δουλειά μου, στο coaching και στη συμβουλευτική, βλέπω, παρατηρώ πολλή αγωνία, ρε παιδί μου, πολύ πόνο. Και πραγματικά λυπάμαι που δεν μπορώ, ξέρεις, με μια μεγάλη αγκαλιά και ένα μαγικό κουμπί να πατήσω και να εξαφανίσω αυτόν τον πόνο από αυτή τη χώρα. Που δεν ούτε μας ταιριάζει, ούτε είμαστε μαθημένοι τα τελευταία χρόνια σε τόσο πόνο. Και αυτό που κάνεις εσύ μ' αρέσει, γιατί δίνεις ένα χαμόγελο, μια θετική στάση, μια ελπίδα, ένα κέφι στον κόσμο να συνεχίσει. Γιατί ξέρεις, οι μάχες δίνονται και χαμογελαστά. Και οι μάχες που δίνονται χαμογελαστά είναι και οι πιο ηρωικές. Πείτε μου 2-3 λόγια για λίγο την πορεία σας. Κάνετε δεκαετίες σεμινάρια προσωπικής και επαγγελματικής επιτυχίας. Είσαι σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα ανάπτυξης ομάδων και σε θέματα πωλήσεων, επικοινωνίας, management. Έχω κάποια πτυχία. Βέβαια, αυτά με βοηθήσαν στο να ξεχυλώσει το μυαλό μου. Το να αποκτήσω τις επαγγελματικές μου δεξιότητες τις έμαθα στην καθημερινότητα, μέσα από τη δουλειά, από την τριβή και όχι μέσα από τα πανεπιστήμια. Τα πανεπιστήμια σε βοηθάνε να λιάνεις το μυαλό σου, αλλά δεν σε βοηθάνε να επιβιώσεις έξω στην αγορά. Έχω γράψει 25 βιβλία, τα πτυχία μου είναι στην διοίκηση επιχειρήσεων, στο δίκαιο, στο coaching, στη συνθετική ψυχοθεραπεία και σήμερα εδώ, εδώ και 20-23 χρόνια που είμαι πίσω στην Ελλάδα, δουλεύω με ανθρώπους επάνω σε θέματα αυτοπεποίθησης, πωλήσεων, επικοινωνίας, στρατηγικής, επίτευξης στόχων, διαχείρισης άγχους, κατάθλιψης, όλο το φάσμα. Ωραία, πάρα πολύ ενδιαφέροντα και χρήσιμο που πράγματα. Που το αγγίζεις στο βιβλίο σου, έτσι, το οποίο μάλιστα πάρα πολύ ευτυχή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ, πάρα πολύ χρήσιμο, πρακτικό και ευκολόπεπτο το βιβλίο. Ωραία, έτσι, αυτό και, είναι. Και πολύ αυτό ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Ψαγμένο. Και μπορώ να πω το ίδιο και για πολλά δικά σου βιβλία που αξίζει πάρα πολύ ο κόσμος να τα αναζητήσει. Γράφεται και πράγματα που είναι πάρα πολύ επίκαιρα και υπάρχουν πράγματα που γράφτηκαν πολύ καιρό πριν. Και όπως λέω, επειδή κάνω και μια σειρά βίντεο τα Mind Food που αγγίζουν σε τέτοιες θεματολογίες, είναι τροφή μυαλού, νομίζω ότι αυτά τα πράγματα είναι αυτά που κάνουν τη διαφορά και κυρίως σε αυτήν την εποχή είναι πολύ, μα πάρα πολύ σημαντικά. Και χαίρομαι γιατί το τελευταίο καιρό είδαμε γενικότερα στο YouTube ότι ανεβάζετε κάποια βίντεο πλέον. Ενώ έχετε στο κανάλι σας κάποια βίντεο από ομιλίες, από τέτοια. Ναι. Τελευταία κάνατε αυτό που λέμε vlog εμείς στο YouTube, που ανοίγει την κάμερα, απλό βίντεο, που διδάσκετε. Αυτό που έχετε να πείτε, το λέτε face to face στην κάμερα, σαν να είναι ο άλλος απέναντι. Και είναι τεράστια χαρά για κάποιον που δεν έχει πρόσβαση σε εσάς με άλλο τρόπο, να μπορεί με αυτόν τον τρόπο να νιώθει ότι είναι και απέναντι σας και του λέτε κάποια πράγματα. Πώς σας ήρθε η ιδέα να ξεκινήσετε αυτά τα βίντεο? Πέρασε ένα όμορφο καλοκαίρι στη Μυτιλίνη. Και εκεί πέρα λοιπόν μέσα στην ηρεμία. Διάβασα καταρχάς, βρήκα χρόνο αυτό τον Αύγουστο και διάβασα 12 βιβλία. Τέλειο. Μου λένε κάτι φίλοι, μου λέει καλά, συνέχεια διάβαζα. Λέω, συνέχεια δεν διάβαζα, αλλά βρήκα χρόνο και διάβαζα. Και ένιωσα την ανάγκη να πω κάτι στον κόσμο και παράλληλα να μην του δώσω μόνο το ερέθισμα, αλλά αν μπορέσω να του δώσω και την ηλιακτίδα, να του δείξω λιγάκι το μονοπάτι. Γιατί ξέρεις, στον άλλον άνθρωπο δείχνεις το μονοπάτι. Το αν θα το περπατήσει ή όχι είναι δικό του θέμα. Πιστεύω ότι το καλύτερο βρίσκεται μέσα στον καθένα από εμάς και πιστεύω ότι τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να δώσουμε ιδέες, εναλλακτικές, προτάσεις στους ανθρώπους να λιγάκι να κινητοποιηθούν, να μένουν αγκυλωμένοι στην κατάθλιψη, στην αγωνία, στο φόβο, στο θυμό και στη θλίψη.
Διότι δεν είναι στο DNA μας. Στο DNA μας δεν είναι ο φόβος. Στο DNA μας το ελληνικό, και το πιστεύω αυτό, είναι οι θερμοπύλες. Είναι οι μαραθώνες. Δεν είναι το να σκύβουμε το κεφάλι και ο ραγιατισμός. Και δυστυχώς αυτή η παθητική, αν θέλεις, αντιμετώπιση των πραγμάτων μας έχει ρίξει όλους μας. Και κάθε μέρα, και εγώ με τον εαυτό μου, αυτό παλεύω. Να διαβάσω, να κινηθώ, να πάω να γυμναστώ, να μιλήσω με ανθρώπους. Να... Και προσπαθώ, γιατί ξέρω πως όταν ο άνθρωπος καταφέρει, βαριά κουβέντα αυτή και μεγάλη κουβέντα αυτή, να αντιμετωπίσει τους δαίμονες που κρύβονται μέσα του, τότε οι δαίμονες που βρίσκονται έξω του δεν μπορούν να του κάνουν κανένα κακό. Έτσι λένε πολλές φορές, η μεγαλύτερη μάχη που έχουμε να δώσουμε είναι με τον εαυτό μας. Έτσι, όταν μένεις μόνος σου και σκέφτεσαι τα έξοδα, τα χαράτσια, την αδικία, την ανομαλία που σήμερα εδώ και κάποια χρόνια προσπαθούν να μας κάνουν να αντιληφθούμε ότι το ανώμαλο είναι ομαλό. Ότι το αφύσικο είναι φυσιολογικό. Μα δεν είναι έτσι. Και αυτό θυμώνει τους ανθρώπους. Όχι όλους βέβαια. Ναι. Υπάρχει και ένα μεγάλο μέρος του κόσμου που περνάει καλά. Που βγάζει λεφτά, που δημιουργεί. Υπάρχει όμως ένα ακόμα ίσως μεγαλύτερο που υποφέρει. Που αγωνία. Και έρχεσαι εσύ, έρχομαι εγώ, έρχονται και άλλοι καλοί άνθρωποι και λέμε: ελάτε εδώ, ας συνεχίσουμε την προσπάθεια με τον εαυτό μας. Ας βοηθήσουμε τον εαυτό μας, ας βοηθήσουμε τους αγαπημένους μας, ας βοηθήσουμε την ομάδα μας, όποια είναι η ομάδα μας, η οικογένειά μας, η επιχείρησή μας, η παρέα μας, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και την Ελλάδα μας. Τώρα το πώς είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Τι θα προτείνατε γενικότερα από την εμπειρία σας σε κάποιον ο οποίος αυτές τις δύσκολες εποχές προσπαθεί να κάνει κάτι δικό του, να ξεκινήσει κάτι στο ίντερνετ, να βρει κάποια επαγγελματική διέξοδο, κάτι να κάνει, κάτι που αγαπάει, πώς να το χτίσει. Γενικότερα, πώς προτείνεται κάποιος να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση? Έχω παρατηρήσει ότι είναι σημείο των καιρών ότι όταν ο άνθρωπος είναι στρεσαρισμένος, όταν ο άνθρωπος διακατέχεται από αγωνία ή από φόβο ή από αβεβαιότητα και ανασφάλεια, έχει την τάση να μην μπορεί να πάρει αποφάσεις και μένει κολλημένος στην αναποφασιστικότητα. Αυτό που προτείνω στους ανθρώπους είναι να κινητοποιούνται, να κάνουν πράγματα. Δηλαδή, ψάχνεις για δουλειά, ψάξε για δουλειά. Τι σημαίνει ψάξε για δουλειά με κεφαλαία και ψάχνεις για δουλειά απλά. Ψάχνω για δουλειά σημαίνει ενεργά. Τρέχω, υδρώνω, το κυνηγάω, το παλεύω. Παρά τις αποτυχίες, παρά τις απορρίψεις, παρά τις κλειστές πόρτες, εξακολουθώ και κυνηγάω το στόχο μου που είναι να βρω δουλειά. Είτε στην Ελλάδα είτε εκτός Ελλάδος. Δηλαδή, αυτό που προτείνω είναι να είναι ενεργοποιημένος ο κόσμος. Να μην καθυλώνεται από την αγωνία, από την κατάθλιψη, από το φόβο, από το στρες. Είναι το χειρότερο δηλητήριο που μπορεί κάποιος να βάλει στον οργανισμό του. Γιατί όταν κάθεσαι και παθαίνεις αυτό το πράγμα, αυτή την απελπισία και λες τίποτα, είμαι αβοήθητος, τίποτα δεν μπορεί να συμβεί πλέον για να αλλάξουν τα πράγματα, τότε βουλιάζεις κι άλλο. Βουλιάζεις κι άλλο σε μια ώρα τυχοάνη που οδηγεί στο πουθενά. Και τώρα πρακτικά σχέση με την αναποφασιστικότητα που λέει: εγώ θέλω να ξεκινήσω κάτι, να κάνω κάποια ωραία βίντεο, να τα δει ο κόσμος, αλλά φοβάμαι λίγο και δεν ξέρω πώς θα βγουν και το καθυστερούν. Σε αυτούς, ποια είναι η. Έτσι, μικρά βηματάκια, εγώ θα πρότεινα. Κάνε τα βιντεάκια, δες τα πρώτα μόνο σου. Αν σου αρέσουν, μοιράσου τα με κάποιους αγαπημένους. Αν αρέσουν και σε αυτούς, δείξε τα κάπου σε μια μεγαλύτερη παρέα, πάρε μια γνώμη. Άκουσε, κάνε διορθώσεις. Ξεκινά, λέει, πάντα εγώ πιστεύω ότι αν κάποιος φοβάται να κάνει κάτι, το καλύτερο μονοπάτι είναι να ξεκινήσει σε μικρά βήματα. Τέλεια. Να κόψει σε φέτες το φόβο. Αυτή η πρώτη συμβουλή είναι καλή και ανάποδα. Δηλαδή, κάποιος που έχει πολύ όρεξη να κάνει τα βίντεο, να τα στείλει και σε όλο τον κόσμο, καλό είναι πρώτα να τα δείξει στους φίλους του και να πάρει λίγο. Δηλαδή, και ανάποδα. Υπάρχουν κάποιοι που μπορεί να κάνουν ένα βίντεο να μην φοβούνται τίποτα, να κάνουν ό,τι να είναι και να το ανεβάσουν. Και αυτό πολλές φορές μπορεί να έχει μετά χειρότερο αποτέλεσμα, γιατί θα μπορεί να του φέρει μια αρνητική κριτική που θα του ρίξει ψυχολογικά. Άρα, γενικότερα, αυτό η δοκιμή σε οτιδήποτε καινούριο κάνουμε νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η δοκιμή και όχι μόνο μία. Η δοκιμή και όχι μόνο μία. Δηλαδή, κάποιοι άνθρωποι μπορεί να κάνουν μια δοκιμή, να το δείξουν σε δύο φίλους τους, οι δύο φίλοι τους να μείνουν στην κατάλληλη στιγμή η διάθεσή τους, ξέρω εγώ οτιδήποτε, και να μην τους αρέσει και να μου λένε: το δοκίμασε, δεν άρεσε κανένα. Η υπεργενίκευση αυτή. Όχι. Δείχτω σε δύο σήμερα, σε δύο-τρεις αύριο, σε δύο-τρεις. Δηλαδή, κάνε testing. Πάρε διαφορετικά. Δοκίμασε διαφορετικά αυτό το προϊόν σε κάποιους διαφορετικούς ανθρώπους, με άλλα γούστα, άλλες προτιμήσεις, άλλη προέλευση κτλ. Για να πάρεις μια ευρύτερη γεύση του τι παίζει. Πώς μπορεί να βρει κάποιος ότι κάτι είναι αυτό που του αρέσει και σαν αντικείμενο? Γιατί πολλές φορές ο κόσμος ρωτάει να κάνω αυτό, δεν ξέρω, θα πιάσει, θα είναι καλό. Άλλο αυτό και άλλο κάνω κάτι που μου αρέσει. Εγώ εδώ πέρα είμαι λίγο περίεργος σε αυτό. Δηλαδή. Εγώ πιστεύω σήμερα ότι προκειμένου να κάνουμε αυτό που μας αρέσει στη ζωή, πρέπει πρώτα να κάνουμε αυτό που πρέπει και που μπορεί να μην μας αρέσει. Πάρα πολύ σοφό. Διότι
τι να το κάνω εγώ. Αν κάνω αυτά που μου αρέσουν όλη μου τη ζωή και στο τέλος δεν μπορώ να κάνω αυτά που έχω ανάγκη επειδή δεν έχω τα απαιτούμενα χρήματα. Και το θέμα είναι σήμερα, μας αρέσει, δεν μας αρέσει, ότι η ενέργεια του χρήματος είναι στην πρώτη μας προτεραιότητα. Μιλάω η ενέργεια του χρήματος. Δεν λέω η λατρεία για το χρήμα. Ναι. Το χρήμα είναι ενέργεια. Είναι η ενέργεια που θα με κάνει καλά σε ένα νοσοκομείο, που θα σπουδάσει τα παιδιά μου, που θα με βοηθήσει να ζήσω με λιγότερο άγχος. Αν λοιπόν κατορθώσουμε και έχουμε τα απαιτούμενα που μας βοηθούν να ζούμε μια ζωή απελευθερωμένη από αβεβαιότητα, από ανασφάλεια, από οικονομική προκατάληψη, τότε είμαστε περισσότερο ανοιχτοί στο να κάνουμε αυτά που μας αρέσουν, με περισσότερη έμπνευση, χαρά, κέφι και δημιουργικότητα. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, ότι αν θέλεις να κάνεις κάτι που σου αρέσει, μερικές φορές πρέπει να κάνεις και πράγματα που ίσως δεν σ' αρέσουν. Δηλαδή, που μπορεί να είναι βαρετά, να μάθεις, να κάνεις κάτι που μπορεί να είναι λίγο κουραστικό, γιατί πρέπει να το φτιάξεις. Μερικές φορές μου λένε βαριέμαι να δω αυτό το βίντεο. Μπορεί να είναι 20 λεπτά ένα βίντεο για ένα θέμα. Ναι. Όχι μόνο για δικά μου βίντεο, γενικότερα. Ξέρεις αυτό που οφείλεται. Ότι ο άνθρωπος θέλει πάντα την ταντά. Θέλει τον Άγιο Βασίλη. Θέλει το μαγικό κουμπί. Πατάμε το κουμπί και βγαίνει η χοντρή, ας πούμε. Ναι, ναι. Δυστυχώς είναι. Ευτυχώς, δυστυχώς. Είναι έτσι στην ανθρώπινη φύση. Θέλουμε πάντα το μονοπάτι της λιγότερης αντίστασης. Που λένε κάποιοι άλλοι Αμερικάνοι φίλοι μας. Και δυστυχώς όμως, ο άνθρωπος που ακολουθεί το μονοπάτι της λιγότερης αντίστασης καταλήγει στο στάδιο με τα περισσότερα προβλήματα. Αυτό είναι και λίγο παράδοξο. Γενικότερα, ενώ σαν άνθρωποι προσπαθούμε να αποφύγουμε τις δυσκολίες, οι δυσκολίες είναι αυτές που μας κάνουν καλύτερους. Εντάξει. Αυτό λέει και ο Πρωθυπουργός μας. Έτσι, εγώ δεν το δέχομαι αυτό εν μέρει. Εγώ δέχομαι ότι οι δυσκολίες κρύβουν μαθήματα. Αν μπορούμε να τις αποφύγουμε με έξυπνο τρόπο και να βγούμε ωφελημένοι, ακόμα καλύτερα. Δεν χρειάζεται. Γιατί θα πρέπει να ταλαιπωρηθώ προκειμένου να κερδίσω κάτι. Αν υπάρχει τρόπος να το κερδίσω χωρίς να ταλαιπωρηθώ και να είναι ένομο. Να είναι σοφό, να είναι καλό, να το κάνω. Και τίμιο και αλήθεια. Ακριβώς. Αν είναι δηλαδή να πάω με τη λαμογιά, με την απατεωνιά, με την ανηθικότητα. Δεν ξέρω, κάποιοι το κάνουν ίσως. Εγώ δεν μπορώ να κοιμηθώ. Ξέρεις, έχω μια αρχή. Κάποιες αρχές στη ζωή μου. Μία από τις αρχές στη ζωή μου είναι ότι δεν μπορώ να πω ψέματα. Και όχι επειδή είμαι καλό παιδί, αλλά για λόγους πολιτικής. Γιατί αν θα πω ψέματα, θα τα ξεχάσω και θα εκτεθώ μετά. Οπότε λέω, άστο καλύτερα, δεν λέω καθόλου ψέματα. Ποια δύσκολη είναι να μιλήσω. Δηλαδή, είναι πολύ πιο εύκολο για να σε. Δεν μπορώ να κοροϊδέψω, ας πούμε. Αν μπορεί ίσως να σε προσβάλλω εν αγνία μου με μια άγαρπη έκφραση που ίσως χρησιμοποιήσω μέσα στο κέφι μου, μέσα ξέρεις έτσι όπως νιώθω, αλλά δεν θα πω ψέματα. Δεν μπορώ να το κρατήσω μέσα μου το ψέμα. Θα μου βγει. Έτσι λοιπόν, το μονοπάτι της λιγότερης αντίστασης σήμερα είναι ένα επικίνδυνο μονοπάτι. Όπως το μονοπάτι του να μην ρισκάρεις. Αλλά όταν λέω ρίσκο, εννοώ το ρίσκο να είναι προμελετημένο, να είναι στρατηγικό, να μην είναι αυτοκτονιακό. Ρίσκο είναι να πάω στο καζίνο. Αλλά και ρίσκο είναι θέλω να φτιάξω μια σειρά από βιντεάκια και να τα ανεβάσω. Πώς μπορώ να ξεκινήσω, ποια είναι τα βήματα, ποια είναι τα πιθανά εμπόδια, να κάτσεις να σκεφτείς, ποια είναι τα πιθανά εμπόδια, τι θα κάνω αν μου συμβεί κάτι τέτοιο. Ποιοι άλλοι μπορούν να με βοηθήσουν. Στρατηγική σκέψη. Μπράβο. Το ένα λοιπόν είναι η στρατηγική σκέψη. Ένα άλλο βήμα που το διδάσκω και στα σεμινάρια μου είναι αυτό που λέω δημιουργική καχυποψία. Καχυποψία δηλαδή. Δημιουργική. Δηλαδή. Όχι η κακή, η κακιά καχυποψία. Η δημιουργική. Δηλαδή του τι μπορεί να πάει στραβά. Αν κάτι πάει στραβά, τι θα κάνω για να εξορθολογήσω την κατάσταση, για να βγω μέσα από την προβληματική κατάσταση, για να σώσω την κατάσταση. Έτσι. Και το τρίτο είναι βεβαίως σήμερα για ένα νέο παιδί που θέλει να κάνει κάτι, έναν άνθρωπο που έχει χάσει τη δουλειά του, έναν άνθρωπο που ψάχνει να κάνει κάτι. Είναι αυτό που πρόκειται να κάνω θα μου φέρει τα έσοδα που χρειάζομαι για να επιβιώσω και να βγάλω ένα κέρδος. Γιατί αν είναι να κάνεις πράγματα για να τα κάνεις, τότε γιατί τα κάνεις. Σήμερα δηλαδή είναι ωραία να κάνουμε πράγματα που μας ευχαριστούν, αλλά να μπορούμε και να ζήσουμε, να είμαστε ευχαριστημένοι η ψυχή μας και το στομάχι μας, κύριε Μπέτσα, έτσι. Εδώ είναι και λίγο παγίδα, γιατί μερικές φορές πράγματα που σε βοηθά να χτίσεις κάτι, στην αρχή μπορεί να μην σου αποφέρουν και τίποτα. Και είναι δύσκολο να κάνεις κάτι και να νιώθεις ότι δεν σου αποφέρει κάτι και να περιμένεις ότι μέσα σε ένα μήνα θα χτίσω κάτι. Και περισσότερες φορές πιστεύω ότι κάτι τέτοιο είναι καλό να το κάνει κάποιος παράλληλα. Δηλαδή πρέπει να έχει κάτι το οποίο θα το συντηρεί και να χτίζει μετά και πράγματα που μπορούν να τον πάνε σε ένα άλλο επίπεδο. Πράγματα όμως που να καταλήγουν στον τελικό του στόχο. Mm-hmm. Όχι άσχετα πράγματα. Γιατί τότε είναι που θα βγει αυτό που λέμε ο νόμος της ορευμένης προσπάθειας. Δηλαδή.
Κάποτε ήταν ένας φτωχός, πολύ φτωχός, και του είπαν ότι πάνω σε αυτό το βουνό υπάρχουν διαμάντια. Πήρε λοιπόν μια βαριά και βρήκε ένα βράχο και άρχισε και χτύπαγε το βράχο, χτύπαγε για να σπάσει ο βράχος να βρει τα διαμάντια από κάτω. Χτύπαγε, περάσανε κάτι μήνες, απελπίστηκε, απογοητεύτηκε, έφυγε. Μετά από μια εβδομάδα κάποιοι άλλοι ήρθανε. Είδαν το βράχο το χτυπημένο, σταθερός ο βράχος, λέει μπορεί εδώ να έχει. Τραβάνε μία με τη βαριοπούλα, άνοιξε ο βράχος από κάτω τα διαμάντια. Τι είχε γίνει? Τα επαναλαμβανόμενα χτυπήματα και κραδασμοί είχαν αποδυναμώσει το βράχο και μόνο μια τελευταία χτυπιά έλειπε για να ανοίξει ο βράχος. Ο νόμος λοιπόν της ερευνητικής προσπάθειας. Αν οι κινήσεις σου είναι στρατηγικές, ό,τι κάνεις, τότε μπορείς στην αρχή να νιώσεις μια απελπισία και λες γαμώτο, δεν καταλήγω κάπου, δεν μου βγαίνει, δεν μου κάθεται. Εκεί είναι the critical moment, η κριτική στιγμή που πρέπει να κάνεις το μικρό, το μισό βηματάκι ακόμα και μπορεί να πιάσει. Κατάλαβα. Άρα πρέπει να επιμείνεις, αλλά πρέπει να ξέρεις ότι αυτός είναι ο στόχος. Βέβαια. Το να επιμένεις και να είσαι μια από εδώ, μια από εκεί και να είσαι σαν το καράβι χωρίς πηξίδα κάπου δεν λέει τίποτα. Τότε είσαι κινητικός, δεν είσαι αποτελεσματικός. Λοιπόν, αυτά τα ακούω και βλέπω ότι έχουν τεράστια εφαρμογή σε παιδιά νέα που κάνουν βίντεο στο ίντερνετ και πολλές φορές μου στέλνουν και μου λένε ήδη έχω κάνει τόσα βίντεο και προσπαθώ και δεν βλέπω ακόμα αποτέλεσμα κτλ. Που οι περισσότεροι το κάνουν σαν χόμπι. Αλλά επειδή πλέον υπάρχει κόσμος που έχει κάποιο έσοδο από αυτό, το βλέπουν και λίγο πιο σοβαρά. Βεβαίως. Και θέλουν να το αντιμετωπίσουν. Και όλα αυτά έχουν τεράστια εφαρμογή εκεί. Πώς, θέλω να μου πείτε τι προτείνετε σε κάποιον ο οποίος απογοητεύεται εύκολα γενικότερα πράγματα και φοβάται αρκετά την κριτική των άλλων. Δυστυχώς ο άνθρωπος που εύκολα απογοητεύεται τις ημέρες που ζούμε στη χώρα που λέγεται Ελλάδα τοποθετεί τον εαυτό του στην κόλαση. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να απογοητευόμαστε τώρα ειδικά. Άστο για μετά που λένε. Άστο τώρα για μετά. Τώρα βιλιάζει το καράβι, μετά όταν βγούμε στη στεριά, ας πούμε, δεν ξέρω τι. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να καταναλώνουμε σκέψη και φαιά ουσία στην απογοήτευση. Μόνο στη δημιουργία. Είναι σαν να λέμε ότι έχει πάρει φωτιά το δάσος. Γιατί πήρε φωτιά το δάσος? Ποιος την έβαλε κτλ. Όχι. Είναι λάθος ερώτηση στο λάθος χρόνο. Η απάντηση είναι πώς τη σβήνουμε. Θα έρθει και η στιγμή της αυτοκριτικής, της αναζήτησης, της επίρρηψης ευθυνών. Τώρα, αν απογοητεύεσαι, φίλε και φίλοι, προσθέτεις ακόμα ένα κολλασμένο στο πρόσωπο της γης. Ειδικά στην Ελλάδα σήμερα. Δηλαδή, για μένα η απογοήτευση δεν είναι δικαιολογία. Είναι όμως ανθρώπινο. Εννοείται. Πονάει η ψυχή του ανθρώπου. Σκίζεται και το βλέπω κάθε μέρα. Και βλέπω ανθρώπους οι οποίοι απογοητεύονται και μένουν αγγυλωμένοι και βλέπω ανθρώπους οι οποίοι σφίγγουν τα δόντια και συνεχίζουν την προσπάθεια. Άρα λοιπόν, δεν ξέρω πώς να μην απογοητεύονται, αλλά ξέρω ότι απαγορεύεται διαρροπάλου να απογοητεύεσαι. Γιατί τότε βουλιάζεις και άλλο ακόμα περισσότερο. Όσον αφορά το τους επηρεάζει η κριτική των άλλων, πειράζει. Δεν είναι πρώτη ούτε τελευταία. Τι να πει ο Χριστός, ας πούμε. Εδώ πέρα το Χριστό, ας πούμε, το 25% των μαθητών του τον αμφισβήτησε. Διότι ο Πέτρος αρνήθηκε και λέει ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος, το ξέρω. Ο Θωμάς είπε άμα δεν δω, φαντάσου να έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος ανέστηνε νεκρούς, μετέτρεπε το νερό σε κρασί, έκανε τόσα θαύματα και να πεις μετά άμα δεν δω τις τρύπες στα χέρια σου δεν θα πιστώ ότι είσαι εσύ. Άρα ο Πέτρος τον αρνήθηκε, ο Θωμάς τον αμφισβήτησε και ο Ιούδας τον πρόδωσε. Λοιπόν, ο πρώτος διδάξας είναι ότι δεν μπορούμε να τους έχουμε όλους ευχαριστημένους, είναι ο Θεός, ο Χριστός. Αν μιλάμε θρησκεολογικά. Γενικότερα, είναι χούι, είναι αιμονή να νομίζουμε ότι θα τα έχουμε καλά με όλους. Ό,τι και να κάνουμε στη ζωή, πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι που δεν θα μας γουστάρουν. Πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι που δεν θα τους αρέσουμε. Πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι που θα μας κοιτάξουν με στραβό μάτι. Εμείς όμως συνεχίζουμε. Ουέ και αλίμονο αν εγκλωβιστούμε στο τι είπε ο άλλος για μας. Και όσο πιο ψηλά ανεβαίνεις, επαγγελματικά, ψυχολογικά, συναισθηματικά, υλικά, όπως θες πες το, τόσο περισσότερο εύκολος στόχος γίνεσαι για όλους εκείνους που δεν έχουν τι να κάνουν με τη ζωή τους και θέλουν να το κάνουν μαζί σου κατηγορώντας. Κατάλαβα. Πολύ, πολύ χρήσιμα. Να ρωτήσω, εσείς που έχετε όλες αυτές τις επαγγελματικές δραστηριότητες και τα πράγματα που κάνετε, το διαδικτυακό το χειρίζεστε εσείς ή έχετε συνεργάτες, δηλαδή πώς γενικότερα το κινείτε, γιατί είναι γενικά ερώτημα, όχι για εσάς, γενικότερα σε αυτό το κομμάτι πώς λειτουργεί περισσότερο.
Κοίταξε να δεις, προσπαθώ να πειθαρχήσω λίγο, γιατί είναι και μια χωάνη και αυτό και ρουφάει και μπορεί να σε παρασύρει. Θυμάμαι όταν ξεκίνησα, ας πούμε, πριν 10, 12, 15 χρόνια με το ίντερνετ, είχα εντυπωσιαστεί τόσο πολύ, έβλεπα διάφορα άρθρα, μελέτες κτλ. Και τον πήγα και σαβούρες, τελείωσα. Δεν είχα το κριτήριο της ποιότητας και της γρήγορης επιλογής. Εκεί την πάτησα. Και τα εκτύπωνα κιόλα. Δηλαδή χιλιάδες εκεί. Καταστρέψατε τη δάση. Ναι, ναι, ναι. Μετά το σταμάτησα αυτό γιατί είδα, τελικά πονηρεύτηκα ευτυχώς γρήγορα και είδα ότι το ίντερνετ είναι μια πηγή πληροφόρησης. Σωστή ή λάθος. Άρα πρέπει να αποκτήσω το ένα κριτήριο, ένα αισθητήριο, να επιλέγω δηλαδή τη σωστή και την δέουσα και την αναγκαία για να είναι πληροφόρηση και αύριο να τα αλλάξω. Το ένα ήταν αυτό. Μετά, το άλλο πράγμα που κάνω, επειδή έχω 3-4 business σελίδες και προφίλ στο Facebook, ας πούμε. Ότι αφιερώνω κάθε πρωί για ένα μισάωρο. Προετοιμάζω υλικό όταν είμαι. Έχω ελεύθερο χρόνο, αρθράκια κτλ. Ή έχω ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο άρθρων κτλ. Και κάθε πρωί αφιερώνω ένα μισάωρο περίπου να ενημερώνω τα προφίλ και τη σελίδα μου. Οκ, το κάνετε. Ένα μισάωρο. Όταν είμαι Αθήνα και όταν μπορώ. Συνήθως κάθε πρωί το κάνω αυτό. Ξυπνάω πρωί. Προσπαθώ να αποφύγω την τάση να ανοίγω συνέχεια και να βλέπω τα email με τα εισερχόμενα. Γιατί και αυτό δείχνει λιγάκι μια αιμονή, δείχνει λιγάκι έτσι έναν εθισμό στο διαδίκτυο. Προσπαθώ να το αποφύγω αυτό. Πολύ σημαντικό είναι αυτό και πολύ σκόπιμο. Δηλαδή και εγώ προσωπικά έχω βρει τον εαυτό μου πολλές φορές να σε τρώει αυτό και να σου χαλά τη δημιουργικότητα. Και πιστεύω είναι πολύ σημαντική συμβουλή για κάποιον. Ακριβώς. Και από εκεί και πέρα το αφήνω να τρέξει μόνο του. Όσον αφορά το Facebook, ας πούμε, εγώ το χρησιμοποιώ για να προσφέρω στους ανθρώπους. Δεν προβάλλω τη δουλειά μου, προσπαθώ να δημιουργήσω ανθρώπους που τους αρέσουν αυτά που λέω, αυτά που γράφω. Ουσιαστικά μοιράζεστε περιεχόμενο, χρήσιμα πράγματα που είναι πρακτικά και χρηστικά για αυτούς που... Βέβαια. Έχω δεχτεί κριτική. Ευτυχώς από λίγους. Και συνήθως από αυτούς που έχω δεχτεί κριτική, κακόβουλα σχόλια, δεν είναι καν φίλοι μου. Ας πούμε πρόσφατα, πριν λίγες μέρες, μου έγραψε μία από τη Γερμανία και μου λέει με κουράζουν και έχω αειδιάσει με αυτά που γράφετε. Κοιτάζω και εγώ λέω: δεν είναι φίλοι μου. Την ξέρω, όχι. Τη απαντάω και τη λέω: φίλοι δεν είμαστε. Έτοιμα φίλες δεν έχω. Γιατί ασχολείστε μαζί μου, γιατί τα διαβάζετε καταρχάς. Η μεγάλη ερώτηση όμως εσείς, γιατί ασχολείστε, γιατί δεν χρειάζεται καν. Δηλαδή τέτοιοι θα γράφουν. Κοίταξε. Άπερι. Όταν δηλαδή... κάποιος σε προσβάλλει και αυτό το πράγμα, δηλαδή εκείνη την ώρα που δεν σου κρύβω, νευρίασα. Ναι, ναι. Και λέω, okay. Κάτσε ρε εσύ. Να πω ότι είναι κάποιος ο οποίος είναι φίλος μου και μου λέει: ας πούμε ένας άλλος άνθρωπος τις προάλλες. Έγραψα αυτό και λέω ότι η ζωή έχει μικρή διάρκεια. Είναι ένα ταξίδι που μοιάζει λίγο με το ταξίδι του Τιτανικού. Κάποτε τελειώνει. Mm-hmm. Ζήστηνε. Και μου λέει ένας άνθρωπος ο οποίος επικοινωνεί με μου λέει έντονα dislike. Το σεβάστηκα, το κράτησα. Mm-hmm. Αλλά ένας άγνωστος που δεν το ξέρω και δεν με ξέρει. Δεν ασχολήθηκε ποτέ με αυτά που έχω γράψει. Και μια φορά κάτι είδε το οποίο δεν του άρεσε και προφανώς ο άνθρωπος, η γυναίκα αυτή. Έχει κάποιες θεραπευτικές ανάγκες, ψυχοθεραπευτικές, κάποια προβλήματα. Γιατί φροντίζω αυτά που γράφω να είναι πράγματα βατά, ηθικά, βοηθάνε τους ανθρώπους. Δεν είναι ανήθικα, δεν είναι. Έχει άλλη τα προβλήματα με τον εαυτό της. Και λέω, γιατί ρε, φιλενάδα, λέω στο μυαλό μου, μην ασχολείσαι μαζί μου. Αλλά ασχολήθηκες μαζί μου και με προσβάλλεις, τότε κάτσε. Εντάξει, αλλά εγώ πιστεύω ότι επειδή υπάρχουν πάντα τέτοιοι άνθρωποι. Πάντα υπήρχαν και θα υπάρχουν, έτσι, ένα όταν αφιερώνει ενέργεια σε αυτούς τους ανθρώπους, την κλέβεις, την κλέβεις λίγο από τους άλλους που την αξίζουν πιο πολύ. Δηλαδή ασχολούνται περισσότερο, έχουν κάτι να πάρουν. Και εγώ προσωπικά δηλαδή αποφάσισα και σαν αυτό να κάνω. Γενικότερα αν έχω μισή ώρα να αφιερώσω ώστε να γράψω κάποια σχόλια, να απαντήσω κάποια μηνύματα, θα προτιμώ να αφιερώσω σε αυτούς που με ρωτάνε κάτι ουσιαστικό, που έχουν κάτι να μάθουν, που είδαν κάτι και θέλουν περισσότερες πληροφορίες, παρά να κάθομαι να εξηγώ στον άλλον γιατί το ένα, γιατί το άλλο και μου λέει είσαι βαρετός, είσαι τέτοιο. Δεν κάθομαι. Είπα απλώς ότι μου λέει με ιδιάζεις και τα λοιπά, τους λέω και εμένα με ιδιάζουν άνθρωποι που μου γράφουν και με προσβάλλουν χωρίς να είναι φίλοι μου. Ο άνθρωπος σήμερα είναι θυμωμένος. Θέλει να ξεσπάσει κάπου. Καλά, αυτό είναι έτσι. Δεδομένο. Έτσι. Και τα πάντα του φταίνε. Και στο YouTube το βλέπουμε αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να ξεσπάσουν. Τα πάντα του φταίνε. Μηνύματα στο κανάλι σας στο YouTube τα διαβάζετε, τα σχόλια τα αφήνετε. Δηλαδή... Τα αφήνω, αλλά δεν έχω πάρει αρνητικά σχόλια. Και γενικότερα δεν παίρνω αρνητικά σχόλια. Αυτό σου λέω ήταν μια εξαίρεση. Αν σε όλη μου τη ζωή έχω πάρει 3-4 κακόβουλα αρνητικά και από ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι καν μέσα στις λίστες των φίλων μου
Και αυτό είναι αξιοπερίεργο. Να σου γράψει ένας φίλος να πει ρε Σιάκη, διαφωνώ με αυτό. Δεν μ' αρέσει αυτό. Είναι σεβαστό. Το χαίρομαι, το συζητάω. Ναι. Αλλά ο άγνωστος. Ναι, μερικές φορές από τους άγνωστους μπορεί να τσιμπήσει και κάτι χρήσιμο. Μερικές φορές. Δηλαδή κάτι που κάποιος μπορεί να μην θέλει να σου το πει. Έχω παρατηρήσει ότι μπορεί να. Όχι να σου πει κάτι και να πεις ναι, σωστό αυτό. Αλλά να πεις μήπως αυτό να το διορθώσω επειδή προκαλεί, επειδή φαίνεται με αυτόν τον τρόπο. Βέβαια. Που κάποιος φίλος μπορεί να μην το λέγε. Βέβαια. Ο Πλούταρχος, όχι ο τραγουδιστής, ο παλιός. Μου φαίνεται ότι το είχαμε πει αυτό και στο σεμινάριο του Θυμού που είχαμε κάνει στη Θεσσαλονίκη. Έχει πει ένα δοκίμα, έχει γράψει περί ωφελημότητας των εχθρών μας. Και λέει ότι οι φίλοι σου μπορεί να έχουν κάποια πράγματα να σου πούνε και να μην στα λένε επειδή σε αγαπάνε, σε πονάνε. Ναι, ναι. Οι εχθροί σου είναι η άμυστη σύμβουλή σου. Γιατί αυτοί θα σου πούνε πολλές φορές τις αλήθειες που οι φίλοι σου ντρέπονται και στενοχωριούνται να σου πούν. Είναι πολύ σωστό αυτό που λες. Ναι, πολύ σωστό είναι. Γι' αυτό για μένα είναι και η φιλοσοφία πώς μπορείς να χρησιμοποιήσεις οτιδήποτε. Και, δηλαδή, πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτό για να γίνω καλύτερος. Οτιδήποτε. Βέβαια. Ωραία, τέλεια. Μερικές συμβουλές τελευταίες, μερικές μάλλον πρακτικές. Κάνετε τα βιντεάκια από τελευταία που κάνατε το καλοκαίρι. Πρακτικά πώς θα κάνετε. Είναι κλασική ερώτηση που την κάνουμε σε όλους. Με την κάμερα, ας πούμε, και αν γράφετε με κάτι ιδιαίτερο, αν τα μοντάρετε ή τα ανεβάζετε όπως είναι. Δεν τα μοντάρω. Τίποτα, έτσι. Τίποτα, έτσι τα ανεβάζω και όπως πολλές φορές πέρα η καμερίτσα. Έχουν γίνει και σαρδάμ, ναι. Έχουν γίνει και διάφορα τέτοια. Ωραία, τέλεια. Αλλά το αφήνω έτσι, ξέρεις, σε τέτοιες καταστάσεις καλό είναι να κάνεις το σαρδάμ. Να είναι δηλαδή αυθεντικό. Λέω. Τώρα, αν έγινε κάτι πολύ κάποιες σαρδάμ, φορές, κάποια πολλά σαρδάμ, το ξανακάνω. Δεν θα. Αλλά τα έκανα μόνος μου. Τι τα έκανα μόνος μου, με κάποιον φίλο ή κάποια φίλη ή το γιο μου κάποιες φορές. Έλα εδώ, κάτσε, πάμε. Και αυτό που μου έκανε βέβαια εντύπωση ήταν ότι τις φορές που ήθελα να κάνω κάτι και λέω πάμε, το είχα σκεφτεί, όλα πηγαίνανε λάθος. Όταν έλεγα πάμε τώρα να κάνουμε αυτό, βγαίνανε πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Πού αλλού μπορούμε να βρούμε πράγματα δικά σας, εκτός από το. Έχουμε το κανάλι στο YouTube με βίντεο. Που έχει και παλιά από σεμινάρια. Όχι, πάρα πολλά, ναι. Στη σελίδα μου, στην akispavlaangelakis.com. Θα τα βάλουμε όλα από κάτω γενικότερα. Στο Facebook. Τη σελίδα στο Facebook που είπατε ότι ανεβάζετε χρήσιμα πράγματα. Ναι. Και κάνετε και πολλά σεμινάρια. Αυτά είναι ανοιχτά γενικότερα ή είναι. Τώρα κάποια είναι ανοιχτά, κάποια είναι με ελεύθερη είσοδο, κάποια είναι για λογαριασμό εταιριών, φορέων, επιμελητηρίων, πανεπιστημίων που αυτά είναι ανάλογα με τα μέλη τους ή επιπληρωμή αναλόγως. Το καλύτερο νομίζω να γραφτεί κάποιος και στο newsletter σας και αν τον ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα. Και από το Facebook τα παίρνει πολύ πληροφόρηση γιατί ό,τι όλες μου τις ενέργειες και τις δραστηριότητες τις ανεβάζω στο Facebook. Αυτά είναι όλα ψυχολογία. Δηλαδή είναι ψυχολογία βαριά. CBT. Εδώ όλα αυτά. Και αυτά είναι ψυχολογία. Πολλά αγγλόφωνα βλέπω, ε. Ναι, αυτά είναι ψυχολογία, αυτά είναι λίγο πιο light. Πάψε να ζεις με ψέματα. Ναι, λίγο κουραστικό το βρήκα. Λίγο κουραστικό και αυτό το βρήκα. Αλλά είναι εδώ, είναι το ναι, λίγο κουραστικό το βρήκα. Χάρτες εγκεφάλων και λοιπά. Να, NLP. Ναι, λίγο και αυτό κουραστικό το βρήκα. Αυτό είναι ωραίο. Ναι, αυτό είναι καλό. Αυτό είναι καλό. Τέλεια. Αυτό να πάρεις. Πάρ' το από το Amazon αυτό. Risking the new safe of change. Καινούργιο είναι αυτό, φαντάζομαι. Ναι, το Δεκέμβριο το πήρα από τους πρώτους που το πήρα. Επειδή το ξέρω. Από Amazon τα παίρνετε. Αυτό από Amazon, ναι. Το Book Depository ναι. Τα φέρνει δωρεάν. Εδώ είναι διάφορα. Ναι. Είναι αχταρμάς εδώ. Αυτοβελτίωση. Πωλήσεις εδώ. Πωλήσεις, αυτοβελτίωση. Άπειρα βιβλία έχετε. Τα ίδια και εδώ. Αυτό είναι πιο αχταρμαδοειδής η κατάσταση. Εδώ όλα αυτά. Είναι για εκπαιδευτικά, όχι, είναι experiential exercises για εκπαιδευτές. Τέλεια. Από εδώ είναι... Πωλήσεις βλέπω εδώ. Διάφορα. Anthony Robbins, Stephen Covey. Εδώ είναι διάφορα. Τέλεια. Αυτούπνωση. Ναι, δεν... είναι λίγο δεν το έχω. The joy of winning, χαρά της νίκης. Ναι, αυτό είναι καλό. Παλιό και καλό. Εδώ είναι λιγάκι διάφορα πάλι και εδώ αυτοβελτιωτικά και τέτοια. Τέλεια. Εδώ είναι για το θάνατο και τη μεταθανάτια ζωή. Όλα αυτά. Ναι, ναι, ναι. Και τσόπρα εδώ γιατί. Όλα εδώ είναι η ζωή στη ζωή. Δηλαδή, ναι, όλα είναι και η ζωή μετά το θάνατο και εδώ πέρα πάλι είναι για την μάχη των θερμοπυλών. Α, όλα αυτά. Από εδώ και κάτω. Ναι, ναι. Θερμοπύλες.
Και αυτό, Think and Grow Rich, Napoleon Hill. Όχι, αυτό είναι παλιά έκδοση. Ε. Ναι, αυτό τα είχα πάρει πάνω πολλά χρόνια που τα είχα παραγγείλει από Αμερική. Τέλεια. Η πίστη, η ελπίδα, οι θετικές προσδοκίες, η αγάπη και η στοχευμένη, αν θέλεις, κατεύθυνση του μυαλού μας βοηθούν το σύστημά μας, το οργανικό, να εκρύει ορμόνες όπως είναι η οκυτοκίνη, που είναι η ορμόνη της αγάπης, και να γίνουμε περισσότερο λειτουργικοί και να κατευναστεί ο φόβος, η αγωνία, η ανησυχία, η θλίψη, το άγχος και το στρες. Ωραία, τέλειο μήνυμα για να κλείσουμε. Η ελπίδα, η πίστη, η αγάπη. Οι θετικές προσδοκίες, η εμπιστοσύνη. Η εμπιστοσύνη ότι κάτι καλό με περιμένει στην άκρη του δρόμου. Κάτι καλό με περιμένει μετά από αυτό. Αυτή η εμπιστοσύνη. Δεν μπορείτε να διανοηθείτε, φίλες και φίλοι και φτύχοι φίλε, πόσο ιαματικά αποτελέσματα έχουν πάνω στον ψυχισμό μας. Σε πολλούς τομείς, και έχω γραφτεί πολλά πράγματα γι' αυτό, το να περιμένεις κάτι θετικό και ότι πολλές φορές το περιμένεις, συνωμοτεί το σύμπαν και σου έρχεται. Αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό. Είναι έτσι. Και θέμα βιολογίας. Κάποια άλλη στιγμή να βρεθούμε, ναι, να μιλήσουμε γι' αυτό. Καλά, εννοείται, έχουμε πάρα πολλά να πούμε και νομίζω ότι θα μπορούσαμε να είμαστε εδώ ώρες και να αναλύσουμε τέτοια θέματα. Πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε σειρά βίντεο με τέτοια θέματα. Νομίζω ενδιαφέρουν πάρα πολύ τον κόσμο και για μένα έχει κρύβει. Είναι πολλά σημεία που είναι πιο επίκαιρα από ποτέ. Και αυτή την εποχή νομίζω ότι αν εστιάσει κάποιος σε κάποια τέτοια θέματα, είναι ο καλύτερος τρόπος για να βγει από αυτή την τρικυμία που ζούμε. Μακάρι, μακάρι, μακάρι. Αλλά ας μην περιοριστούμε στις ευχές, ας ξεκινήσουμε δράση με τον εαυτό μας, με τις αγωνίες μας, τους πόνους μας, τις ανασφάλειες μας. Δράση με στόχους. Τι να πω άλλο. Ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Ευχαριστούμε που είδατε το βίντεο. Μπορείτε να τσεκάρετε από κάτω την ιστοσελίδα, το κανάλι και το Facebook. Και εμείς θα τα ξαναπούμε σύντομα. Βέβαια. Και εμείς θα τα ξαναπούμε σύντομα. Αντί να είστε καλά, φιλιά πολλά. Γεια! Γεια χαρά!